για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, αγωνιστικά και όχι μόνο. Χαίρετε. Γεια σου Τάσο. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Σήμερα είχαμε τη διαδικασία σύνθεσης του Ολυμπιακού. Παρέστη ο Παναθηναϊκός. Παρέστη ο Παναθηναϊκός παρά την επιθυμία του Ολυμπιακού να αποβληθεί ο Παναθηναϊκός από την έφεση. Δεν έγινε δεκτό από τον πρόεδρο. Έχουν υποθεί διάφορα πράγματα, απλά πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία λέγονται και δεν ισχύουν. Δηλαδή. Καταρχάς να πούμε όσον αφορά το έγγραφο που παρουσιάστηκε σαν έγγραφο βόμβο που παρουσίασε, που εμφάνισε ο Ολυμπιακός. Α, το καινούριο στοιχείο, ας πούμε. Ναι. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ούτε ένσταση έκανε, ούτε πανικοβλήθηκε, γιατί πολύ απλά αυτό το χαρτί δεν έχει καμία απολύτως αξία. Για να καταλάβω ο κόσμος τι χαρτί είναι αυτό, είναι το φύλλο ενεργειών ενός νοσηλευτή. Μια διαδικασία συνηθισμένη που περιγράφει τις εσωτερικές κινήσεις του ασθενή που θα πάει από το ένα ιατρείο στο άλλο και τίποτα παραπάνω. Ναι. Αντιθέτως τα χαρτιά που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός, που είναι οι γνωματεύσεις του νοσοκομείου και των γιατρών προφανώς. Και των γιατρών, τα επιβεβαίωσε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός με την παρουσία του δικού της γιατρού. Και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ως προς τον τρόπο που περιγράφουν τη σοβαρότητα του περιστατικού. Αυτό το λέμε γιατί το διευκρινίζω, γιατί εδώ και μια ώρα ακούω ότι το νέο στοιχείο είναι το χαρτί. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο, απλά το χαρτί αυτό περιγράφει ο νοσηλευτής περιγράφει ακριβώς το πού πήγε για εξετάσεις ο Χουάνκαρ, σε ποια αίθουσα πήγε, ποια ώρα πήγε εκεί. Είναι το κλασικό έγγραφο που όταν μπαίνει ένας ασθενής για νοσηλεία υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία, και αυτό το έγγραφο παρουσίασε ο Ολυμπιακός. Άρα δεν υπάρχει καμία ένσταση ο πλευράς του Παναθηναϊκού και κανένας πανικός για τους Καμία ένσταση και καμία αξία, όπως λέει ο Παναθηναϊκός, του συγκεκριμένου εγγράφου. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι. Τώρα, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο για αυτήν την ιστορία. Mm-hmm. Πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια έχω ακούσει από διάφορους δικηγόρους να λένε διάφορα. Ο κόσμος μπορεί να κρίνει ο κάθε ένας το τι λέει, το πώς το λέει και το τι υποστηρίζει. Αλλά να βρεθεί άνθρωπος σήμερα και να πει στη διαδικασία όλη ότι αν είναι αγωνιστικό όλημα να μην ακούσω από το ένα αυτή, και όχι μία φορά, το είπε και ο δικηγόρος του Ολυμπιακού δύο φορές. Στη μία φορά λέει ότι αν η κροτίδα αφομοιώνει την ακοή από το ένα αυτή, τι τον εμποδίζει να παίξει μπάλα? Και άνω θα παίξει. Ναι. Και συνεχίζει και λέει ακούμε ότι δεν ακούγε καλά από τον αυτή. Αυτό δεν σε εμποδίζει να παίξει ποδόσφαιρο. Είναι αυτό αγωνιστικό έλλειμμα? Νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Πιστεύω ότι έχει ξεπεραστεί κάθε όριο πλέον. Είναι σαν να λέμε ότι έλα μωρά, το ένα χέρι σου έχει σπάσει. Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει το άλλο. Το ένα σου πόδι έχει σπάσει. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το άλλο. Δηλαδή έχει ξεπεραστεί πλέον κάθε όριο. Έχω ακούσει διάφορα από δικηγόρους. Τα οποία πολλές φορές τα κατανοώ ρε παιδί μου, γιατί μπορεί να σου κάνουν τόσο μαύρο προκειμένου να υπερασπιστούν τη γραμμή της ομάδας που εκπροσωπούν. Αλλά αυτό το πράγμα πρώτα θα το ακούω. Δηλαδή να έχει πάθει ζημιά ένας παίκτης την ώρα που παίζει ο ρήφης κροτίδας στο ένα το αυτή, και μέσα στο δικηγόρο του Ολυμπιακού είναι που μπορούσε να παίξει ακούγοντας μόνο το άλλο αυτή. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πλέον όλος ο κόσμος έχει καταλάβει τι γίνει. Περιμένουμε την αποφασή. Νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία, και την ευκαιρία αυτή την έχει η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Πώς θέλουν τα παιχνίδια να γίνονται από εδώ και πέρα? Αν θέλουν τα παιχνίδια να γίνονται με σωστή πειθαρχία του κόσμου και να μην ανοίγει μύτη ως επιτοπλίστων, θα πρέπει να επικρατήσει λογική και να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός βάσει των όσων έχουν γίνει. Αλλιώς, εάν υπάρξει κάτι άλλο, καταλαβαίνεις ότι πλέον δεν μπορεί, με το δικασμένο αυτό δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να φανταστεί τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή όταν υπάρχει τραυματισμός ποδοσφαιριστή, απορρίψη κροτίδας που δεν μπορεί να συγχύσει το παιχνίδι, κάτι το οποίο το έχει καταθέσει και ο διαιτητής, όταν ρωτήθηκε από την αθλητική δικαστή, ότι ήταν τόσο σοβαρός τραυματισμός που 2,5 ώρες μετά δεν μπορούσε να αποφασιστεί για το τι θα γίνει, για το αν μπορεί να γίνει το παιχνίδι, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία. Και όταν ο Χουάνκαρ ακόμα και σήμερα δεν έχει προπονηθεί, και απλά να πω εδώ, επειδή ακούω και την άλλη αστειότητα ότι γίνεται αυτό λόγω της έφεσης, να πω επίσης ότι πέρα από το ότι ξέρω πολύ καλά το ότι ο Χουάνκαρ έχει πρόβλημα,
πέρας ότι ξέρω πολύ καλά ότι ο Χουάνκαρ είναι έξαλλος με αυτά που ακούει, πραγματικά είναι έξαλλος, γιατί έχει θέμα το παιδί και πραγματικά εύχομαι σε κανέναν από όλοι τα λένε και συναδέλφους μου, και το λέω ειλικρινά αυτό που λέω, όσοι αμφισβητούν αυτό που έχει ο Χουάνκαρ να μην το πάθει, γιατί πραγματικά ταλαιπωρείται, είναι σίγουρο ότι και ο ίδιος ο προπονητής του Παναθηναϊκού, πέρα από το σύλλογο που έχει δείξει τόσα χρόνια τι αξίες έχει, εφόσον ο παίκτης θα ήταν καλά σήμερα, εννοείται ότι θα τον χρησιμοποιούσε και θα τον έβαζε. Εξάλλου έχουν περάσει και 10 μέρες από τον ντέρμπι. Δηλαδή, και να ήταν καλά σήμερα δεν σημαίνει ότι τότε μπορούσε να συνεχίσει. Άρα, με πάσα βεβαιότητα λέω το πρόβλημα που έχει ο Χουάνκα, το ξέρει και η ομάδα, το ξέρει και ο ίδιος ο παίκτης. Απλά αυτό που ακούσαμε σήμερα από τον δικηγόρο του Ολυμπιακού, πιστεύω ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο σε ό,τι έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια. Περισσότερο από τη Δευτέρα, πιστεύω, αφού θα κατατεθούν υπομνήματα τη Δευτέρα, πιστεύω ότι την Τρίτη μάλλον θα βγει η απόφαση. Με κατά άλλα, όλο το βάρος έχει πέσει στο μας με τη Λαμία. Η αποστολή είναι ήδη εκεί ή καθοδόν? Η αποστολή είναι εκεί, έφυγε το μεσημέρι. Έχει πάρει 23 παίκτες μαζί του. Όλους τους διαθέσιμους? Είναι όλους διαθέσιμους, πέρα από τον Χουάνκαρ που δεν έχει ακόμα προπονηθεί. Είναι εκτός και ο Πάλμερ Μπράουν, που ακολούθησε ατομικό και θεραπεία, και φυσικά ο Μάγκνουσον που είναι ο κάτω όλη τη σεζόν. Έχει πάρει 23 παίκτες, είναι Μπρινιόλ, ο Ντίκινγκ, Σενόπουλος, Βαγιανίδης, Ρούμπεν, Σέγκεφελτ, 10, Ιωαννίδης, Πόραρ, Μπενάρ, Τσέριν, Μαντσίνη, Τσόκα, Γετβάρια, Ιτόρ Βλαντένοβιτς, Κότσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούρσις, Παλάσιος, Βουλένα, Ράο και Βέρμπιτς. Τώρα για την εντεκάδα δεν μπορώ, μια εκτίμηση μόνο μπορώ να κάνω, γιατί με βεβαιότητα δεν μπορώ να πω κάτι. Μπρινιόλ, τερματοφύλακας, δεξιά Βαγιανίδης, αριστερά Μλαντένοβιτς, ο Σέκεβρα με το Γετβάη στο κέντρο της άμυνας, ο Αράο με τον Τζέριν και τον Τζούρις στα χαφ, και μπροστά ο Παλάσιος, ο Βέρμπιτς και ο Ιωαννίδης. Απλά τη θέση του Βέρμπιτς διεκδικεί και ο Μαντσίνη, τη θέση του Ιωαννίδη διεκδικεί και ο Σπόραρ. Ο Βιλένα δεν νομίζω ότι θα ξεκινήσει, το οποίο θα είναι στον πάγκο από τη στιγμή που είναι καλά. Ξέρουν πολύ, πάρα πολύ καλά στον Πανεκκό τις δυσκολίες του αγώνα. Δηλαδή είναι μια ομάδα που φέτος παρουσιάζει με πολύ διαφορετική εικόνα σχέση με πέρσι. Έχει πάρει και τρεις συνεχόμενες νίκες και έχει 15 βαθμούς. Ξέρω ότι θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και συγκέντρωση για να πάρουν τον τρίποντο και να συνεχίζουν με καλή ψυχολογία ενώπιση της επόμενης εβδομάδας, που έχουν δύο παιχνίδια, το ένα με τη Ρέν την ερχόμενη Πέμπτη και μετά με την Κηφισιά. Να πούμε ότι άλλαξε η έδρα. Ναι, το είπαμε πριν. Την άλλη Κυριακή το ζήτησε ο Παναθηναϊκός αυτό, διότι... Τι εργασίες γίνονται, Τάσο, στο γήπεδο? Είναι αλλαγή του Λοτάπ. Γίνεται πάντα τέτοια εποχή. Ωραία. Γίνεται πάντα τέτοια εποχή. Φεύγει το καλοκαιρινό και μπαίνει το χειμερινό. Σε όλα τα γήπεδα γίνεται. Απλά χρειαζόταν χρόνος. Ο Παναθηναϊκός δεν τον είχε τον χρόνο. Τώρα θα αργήσει να ξαναπαίξει. Θα ξαναπαίξουμε τον Όφη στη Λεωφόρο, γιατί θα έχει πέρα την Κηφισιά και παιχνίδι μετά. Έχει διακοπή και έχει παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη μετά την διακοπή. Οπότε μετά το αίτημα του Παναθηναϊκού έγινε δεκτό. Το δέχτηκε φυσικά και η Κηφισιά. Αν δεν το δεχόταν η Κηφισιά δεν υπήρχε θέμα. Και το μάτς γίνεται αντιστροφή έδρας και έτσι την άλλη Κυριακή ο Παναθηναϊκός δεν θα παίξει με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, που είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά θα παίξει με την Κηφισιά στην Κεσαριανή στις 9.30 το βράδυ. Ναι, άλλαξε πέρα την έδρα και η ώρα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Από τις 5 το απόγευμα πήγε 9.30 το βράδυ. Ωραία.